Καλησπέρα, Διονύση. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ. Ακούγομαι. Ναι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας και είναι ιδιαίτερη μου τιμή να σου πω ότι είναι και η πρώτη φορά που βγαίνω στην τηλεόραση. Οπότε δεν θα το ξεχάσω και ποτέ. Λοιπόν. Η ομάδα της Παναχαϊκής κατέκτησε την τρίτη θέση και κάνοντας και εσύ και οι συμπαίκτες σου κάνατε μια εξαιρετική χρονιά. Κυνηγήσατε και το όνειρο της ανόδου. Ήσασταν αρκετά κοντά στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για την ολοκλήρωση ουσιαστικά αυτής της χρονιάς και ποια είναι τα συναισθήματα που σου μένουν μετά από αυτό. Ναι. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από την αρχή, όταν χτίστηκε η ομάδα. Δεν μας πίστευε κανείς, να το θέσω έτσι. Παρ' όλα αυτά είχαμε δημιουργήσει ένα καλό γκρουπ από νεαρούς ποδοσφαιριστές και με τη βοήθεια και της διοίκησης και όλου του τεχνικού επιτελείου φτιάξαμε μια ομάδα, μια οικογένεια με την οποία προχωρήσαμε από την αρχή και θέσαμε στόχο να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι. Αυτό ήταν ο πρωταρχικός στόχος. Μέσα στην πορεία βέβαια είδαμε ότι η ομάδα κέρδιζε και έτσι βρεθήκαμε να είμαστε μέχρι και δεύτεροι με 5 βαθμούς διαφορά. Εκεί πέρα λίγο το χάσαμε, είναι η αλήθεια. Βρεθήκαμε τρίτη. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη χρονιά που εντάξει, μέσω της οργάνωσης πιστεύω ήταν το κύριο συστατικό. Βρεθήκαμε στην τρίτη θέση που κανείς δεν το περίμενε. Οπότε θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, εντάξει, να μην κρυβόμαστε, ο στόχος της Παναχαϊκής είναι να γυρίσει στα μεγάλα σαλόνια, γιατί το αξίζει και εκτός από όλη την Πάτρα, πιστεύω το θέλει και όλη η Ελλάδα. Νομίζω αυτό φαίνεται. Η ομάδα έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα προς τα έξω. Είδαμε και κάποια από τα παιχνίδια της ομάδας που πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή, όπως και στο μάτς με τον Άρη που ο κόσμος ήταν δίπλα σας. Τι ήταν αυτό που κράτησες περισσότερο από την παρουσία και του κόσμου σε κάθε εντός έδρας αγώνα, γιατί η Παναχαϊκή έδωσε χτες τον τελευταίο της αγώνα στην Αγιά, για φέτος τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος από τον πρώτο αγώνα μας στήριξε πάρα πολύ και γενικά σε όλη την Πάτρα ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Είναι όμορφο για όλες τις ομάδες, θα το πω αυτό, να υπάρχει μια ομάδα σε κάθε πόλη και να τη στηρίζουν όλοι. Γιατί συνήθως όλοι στηρίζουν τις 5 μεγάλες της αλφαεθνικής. Πραγματικά ο κόσμος ήταν σε κάθε παιχνίδι δίπλα μας, με τον Άρη ειδικά που το γήπεδο ήταν, θυμάμαι, sold out. Ένιωσα πολύ όμορφα και κάθε ποδοσφαιριστής πιστεύω θέλει να ζει τέτοιες στιγμές, δηλαδή να έχει τη βοήθεια του κόσμου. Και δεν θα ξεχάσω επίσης και το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο ιτηθήκαμε με 3-0 και παρόλο που ήμασταν στεναχωρημένοι παίχτες, γιατί θέλαμε να κερδίσουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, οι οπαδοί μας γύρισαν και μας χειροκρότησαν στο τέλος του αγώνα. Αυτό πιστεύω είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά στην Ελλάδα και θυμίζουν εικόνες εξωτερικού. Και πραγματικά είμαι περήφανος για αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε φιλάθλους υγιείς που βλέπουν τι αξίζεις και είναι υγιείς φιλάθλοι. Αυτό. Και πιστεύω ξεχωρίζουμε ακόμα και εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό έχει βοηθήσει βέβαια και η διοίκηση που συνέχεια προσπαθεί να φέρει και τον κόσμο κοντά στην ομάδα και στους παίκτες. Πόσο πολύ όμως σας έχει βοηθήσει και σας και η διοίκηση, αλλά κυρίως και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας που είναι πάντα δίπλα σας και στον πάγκο στους αγώνες, ο Κώστας Κατσουράνης. Εννοείται. Ο Κώστας Κατσουράνης, πιστεύω χωρίς αυτόν δεν βρισκόταν η Παναχαϊκή σε αυτό το σημείο που βρίσκεται, κακά τα ψέματα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, είναι οργανωτικός. Σε εμάς ποδοσφαιριστές μας έχει βοηθήσει όχι 100%, 1000% με το να μας μιλάει, να μας δίνει συμβουλές, τις εμπειρίες του. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος που μακάρι να μείνει χρόνια στην Παναχαϊκή, γιατί θα προοδεύει κάθε χρόνο ακόμα και πιο πολύ, είναι η γνώμη μου. Να πάμε να δούμε μαζί τι έκανε η Παναχαϊκή στο μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας και πώς κέρδισε με 4-1 και επιστρέφουμε να πούμε 2 κουβέντες κυρίως για το τέλος πια της χρονιάς. Επιστρέφουμε. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Παναχαϊκή στο γήπεδο της Αγιάς, καθώς επικράτησε με 4-1 της αναγέννησης Καρδίτσας και αποχαιρέτησε με χαμόγελο τους φιλάθλους της. Σε ένα γιορτινό παιχνίδι, οι κοκκινόμαυροι μπήκαν αγωνιστικά προσιλωμένοι στην αναμέτρηση και στο 3 ο Μωραΐτης με προβολή άνοιξε το σκορ.
Μέσα σε δύο λεπτά ήλθε και το δεύτερο γκολ για τους παίκτες του Σωκράτη Οφυρδόπουλου, αυτή τη φορά με σκόρερ τον Κυνηγόπουλο, που μετά τη σέντρα του Πολύμου σκόραρε από κοντά. Στο 25 η Παναχαϊκή πλησίασε σε ένα τρίτο γκολ, αλλά ο Γκέκας έσωσε αυτή τη φορά την εστία του. Μάλιστα η Καρδίτσα έβγαλε αντίδραση στο 38 με τον Πλούμη να βρίσκει με κεφαλιά πάσα τον Σουντουρά που μείωσε σε 1-2 νικώντας τον Χαλκιά. Στο δεύτερο μέρος όμως η πατρινή ομάδα δεν είχε όρεξη για αστεία. Αρχικά στο 53 ο Πολύμος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και σέρβιρε στον Φωτάκη που δεν δυσκολεύτηκε με πλασέ να κάνει το 3-1. Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να απαντήσουν με το Σουντουρά μετά από πάσα του Πλούμη, όμως ο Χαλκιάς λειτουργήσε αστραπιαία και αποσόβησε τον γκολ. Τελικά στο 84 η Παναχαϊκή με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μωραΐτη που ξέφυγε από τον Τζέκο και σούταρε δυνατά διαμόρφωσε το τελικό 4-1 πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη που ήταν και η τελευταία της για τη φετινή χρονιά στο γήπεδο της Αγιάς αφού την τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τον Αιγινιακό. Είμαστε πάντα εδώ με τον Γιάννη Σωτηράκο, τον ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής. Τώρα η Παναχαϊκή έχει ξεχωρίσει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι το καθαρά αγωνιστικό παρόλο που είστε ουσιαστικά βαθμολογικά αδιάφοροι, δεν χαρίζεστε σε κανέναν και παίζετε όπως πρέπει, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Αυτό τι θα ήθελες εσύ να πεις από την πλευρά σου, γιατί δίνει και ένα σωστό μήνυμα προς τα έξω η Παναχαϊκή και με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι προσωπικά και για ένα ποδοσφαιριστή είναι ευλογία να βρίσκεται σε ένα καθαρό σωματείο. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Β' Εθνική που ξέρετε δεν ακούγονται και τα καλύτερα. Εμείς προσωπικά, όταν τα τελευταία 4 μάτς, επειδή αγωνιζόμασταν με ομάδες που κινδυνεύουν, είχαμε επικεντρωθεί, λες και είναι ντέρμπι, να τα κερδίσουμε για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν θέλουμε να χαριζόμαστε σε κανέναν και κοιτάμε κάθε αγώνα να κερδίζουμε. Είναι ο στόχος της ομάδας από την αρχή και θα το κάνουμε μέχρι το τέλος. Δεν σας κρύβω ότι στο τέλος του αγώνα με την Καρδίτσα, ότι ο προπονητής μόλις έδωσε τα συγχαρητήρια, έθεσε στόχο την επόμενη Κυριακή να κερδίσουμε για να κλείσει η χρονιά με νίκη. Ενώ, ας πούμε, η τρίτη θέση έχει κατοχυρωθεί, την έχουμε πάρει. Αυτό πραγματικά είναι κάτι καλό και κάθε ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να θεωρείται ευτυχία, κατά τη γνώμη μου. Και το λέμε αυτό γιατί σε άμεση συνάρτηση με το αποτέλεσμα της Παναχαϊκής στον επόμενο αγώνα, ίσως και εξασφαλιστεί ή όχι η σωτηρία και της Σπάρτης, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί είναι στην ισοβαθμία αυτή τη στιγμή η Σπάρτη με τον Αιγινιακό και ο Αιγινιακός χάνει στην διαφορά τερμάτων και γι' αυτό ακριβώς το λέμε, διότι και η Παναχαϊκή είχε δείξει μέχρι τώρα την διάθεσή της να μην χαριστεί σε κανέναν αντίπαλο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και τι εύχεσαι και για την επόμενη χρονιά για την Παναχαϊκή, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί πια η ομάδα φαίνεται να θέτει και ως στόχο την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Κοιτάξτε, σίγουρα από τη στιγμή που φέτος έγινε μια εξαιρετική χρονιά, θεωρώ ότι οι στόχοι του χρόνου θα είναι πιο αποτυπωτικοί. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ευχηθώ η Παναχαϊκή, επειδή έχει βρει το δρόμο της τα τελευταία 2 χρόνια, να συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο, να έχει πλάνο όπως έχει και να βγάζει υγεία όπως βγάζει και το βλέπει όλη η Ελλάδα και όχι μόνο ο κόσμος της Πάτρας. Και από εκεί και πέρα αυτό, ευχή όλων και του κόσμου και των ποδοσφαιριστών και του κάθε φιλάθλου της Παναχαϊκής να βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια της Αλφα Εθνικής. Μάλιστα, εύχομαι να τα καταφέρουμε. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία στο Sports στο Ionian. Ελπίζω να μην σου βάλαμε δύσκολα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να ελπίζω να μην σου βάλαμε δύσκολα για πρώτη συνέντευξη. Για πρώτη φορά πιστεύω ήμουν πολύ καλός. Και αν έχετε και ένα λεπτό, θέλω να σας πω ένα τελευταίο. Εννοείται. Επειδή με βλέπουν και οι γονείς μου, να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με αφήσανε από μικρό να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Νομίζω είναι... οι γονείς πρέπει να είναι περήφανοι αυτή τη στιγμή. Και είναι και κάτι πολύ σημαντικό αυτό και σίγουρα είναι και κάτι ιδιαίτερο και για σένα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Sports Ionian και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.